ποια είναι η κατάσταση, τι συμβαίνει τώρα και τι, ποια χειρότερα προσπαθούν να προλάβουμε. Ας πάρουμε την εικόνα από το νοσοκομείο αναφοράς της Αττικής, το νοσοκομείο Σωτηρία. Η κυρία Μίνα Κάκα, πνευμονολόγος, διευθύντρια της 7ης Κλινικής στο Σωτηρία και πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Καλημέρα, κυρία Κάκα. Καλή σας μέρα, κύριε Σήμα. Πώς είναι, ήσασταν από τους πρώτους που είχατε σημάνει ένα καμπανάκι κινδύνου, λέγοντας ότι οι κλίνες, οι μη εντατικής θεραπείας, οι απλές κλίνες COVID στο Σωτηρία γεμίσανε και ότι τα σημάδια είναι ενισχυτικά. Τώρα πού βρισκόμαστε? Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε οριακοί, δηλαδή γίνονται εξιτήρια καθημερινά, αλλά έχουμε καθημερινά επίσης εισαγωγές, που βέβαια αυτή τη στιγμή στο Λυκανοπέδιο υπάρχουν πολλά νοσοκομεία. Και μπορεί να γίνει διαχείριση και οι ασθενείς πάνε αλλού. Αλλά εμείς έχουμε ελάχιστη δυνατότητα καθημερινά για καινούργιες εισαγωγές. Οι εισαγωγές είναι μεγαλύτερες από τα εξιτήρια που δίνετε, δηλαδή είναι, ναι, μπαίνουν περισσότεροι από όσοι βγαίνουν, υποθέτω. Μπαίνουν περισσότεροι από όσοι βγαίνουν, ναι. Ναι. Και έχει αλλάξει κάτι στην διαχείριση της ασθένειας, στην εξέλιξη των ασθενών? Δεν έχει αλλάξει κάτι στη διαχείριση των ασθενών. Όχι, γενικά έχουμε την ίδια βαρύτητα συμπτωμάτων, τα ίδια περίπου. Ακούμε πιο πολύ για ενδοοικογενειακή μόλυνση. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν οικογένειες που είναι ολόκληρες, δηλαδή είναι γονείς, παιδιά που νοσηλεύονται παρέα. Αλλά δεν έχει αλλάξει το πόσο βαριά είναι η νόσος. Δεν έχουμε περισσότερους ανθρώπους στις μονάδες τώρα ή ανθρώπους που χρειάζονται πιο στενή παρακολούθηση ή κάνουν σοβαρότερη νόσο. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτά που έχουμε στα χέρια. Δηλαδή η νόσος φαίνεται να είναι πιο μεταδοτική με τις μεταλλάξεις. Αλλά δεν φαίνεται να κάνει βαρύτερη νόσο. Μάλιστα. Πιο μεταδοτική, αλλά όχι βαρύτερη. Ναι. Υπάρχει μια, κάνοντας μια απλή, ας πούμε, την απλή προβολή, λέμε ότι αν γεμίζουν, αν υπάρχουν, ας πούμε, 1000 ασθενείς σε κλίνες μη εντατικές στα νοσοκομεία, ένα, ναι, ποσοστό τους μοιραία κάποια στιγμή θα οδηγηθούν στις εντατικές και έτσι προβλέπουμε, ναι, την πίεση μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αλλά ισχύει αυτή η προβολή ή μήπως έχει λιγάκι βελτιωθεί η διαχείριση του πράγματος, ώστε να μην χρειάζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι να οδηγηθούν στην εντατική? Κοιτάξτε, γενικά έχει βελτιωθεί η διαχείριση. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που αντιμετωπίζονται και στην κοινότητα, ακόμη και με φάρμακα λίγο πιο ισχυρά. Και μπαίνουν στο νοσοκομείο άνθρωποι που πραγματικά χρειάζονται νοσηλευτική φροντίδα σε νοσοκομείο. Νομίζω ότι σε αυτούς το ποσοστό των ανθρώπων που θα χρειαστεί πιο εντατική θεραπεία και πιθανότατα υποστήριξη της αναπνοής παραμένει λίγο πολύ το ίδιο. Μάλιστα, το ίδιο. Μου είπατε ότι οικογένειες ολόκληρες νοσηλεύονται, δηλαδή γονείς, παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι από τη δική σας παρατήρηση, με τους ανθρώπους που εσείς νοσηλεύετε, η κύρια πηγή μετάδοσης είναι, ο κύριος, ας πούμε, τρόπος μετάδοσης είναι ο ενδοοικογενειακός, δηλαδή ένα μέλος της οικογένειας? Έχουμε μεγάλο κομμάτι ενδοοικογενειακής, μόλις έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Και σε εμάς, βέβαια, τα παιδιά. Να σημειώσω ότι είναι ενήλικες επίσης. Δηλαδή, εμείς έχουμε οικογένειες ενηλίκων, δεν έχουμε παιδιά στο νοσοκομείο. Σωστά. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να νοσηλεύονται πολλά παιδιά, που είναι πολύ καλό. Δηλαδή, έχουμε μεν λοιμώξεις στα παιδιά, ακούμε τα κρούσματα καθημερινά και στα παιδιά, αλλά ευτυχώς δεν το βλέπουμε με σοβαρή νόσο στα νοσοκομεία, που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει είναι ελάχιστα τα παιδιά που νοσηλεύονται, δηλαδή, σε σχέση με τα κρούσματα. Mm-hmm. Ναι. Άρα, τα παιδιά εξακολουθούν ακόμη και αν. Ναι, και αν κολλήσουν, το περνάνε, το περνάνε ελαφριά. Όπως και τα νέα άτομα, γενικά το περνάνε ιδιότερα. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να έρθει στο νοσοκομείο ένας άνθρωπος 50, 60, 70 ή και μεγαλύτερος από ότι ένας άνθρωπος 20, 25 και 30. Έχουμε και τέτοιες εισαγωγές, αλλά είναι ένα μικρό ποσοστό των εισαγωγών μας. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρο το στοιχείο. Δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρο το στοιχείο, αλλά ποια είναι η μέση ηλικία των ανθρώπων που νοσηλεύονται στη Σωτηρία? Δεν το ξέρω, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι γύρω στα 50. Γύρω δεν στα 50. Είναι δηλαδή, δεν είναι 30, δεν είναι 80. Μάλιστα. Σαφές. Επειδή έγινε όταν μια μεγάλη συζήτηση όλες αυτές τις μέρες και εξακολουθεί να γίνεται για τα σχολεία. Δηλαδή, αυτό το ανοίγουμε ή κλείνουμε τα σχολεία με βάση την εμπειρική παρατήρηση αν τα παιδιά είναι ή δεν είναι φορείς μετάδοσης του ιού, αν είναι πολλαπλασιαστές ή όχι. Έχετε τρόπο να το κρίνετε? Νομίζω ότι αυτό το κρίνει επί την βιολογική επιτήρηση και ο ΕΟΔΗ. Δεν μπορώ να στην πρώτη φάση της πανδημίας όλες οι μελέτες έδειξαν ότι τα παιδιά δεν μεταφέρουν τη λίμωξη στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση παρατήρησης που ελέγχουμε αν τα παιδιά το φέρνουν στο σπίτι και πιθανώς το φέρνουν. Δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδοσχολική μόλυνση. Δηλαδή, μολύνεται ένα παιδάκι, μπορεί να κολλήσει το κολλητό του που βλέπονται και τα απογεύματα στα σπίτια τους, αλλά δεν κολλάει η τάξη μέχρι στιγμής. Εκτός από τους βεσοδιακούς που βέβαια είναι όλοι χωρίς μάσκα, που τα παιδάκια είναι
βρεφάκια 9 μηνών, 10 μηνών που δεν φοράνε μάσκα. Στα σχολεία δεν έχει παρατηρηθεί μόλυνση μέσα στην τάξη, που είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Αλλά τώρα, αν γίνεται μόλυνση μέσα στο σπίτι, αυτό είναι υποέλεγχο και μπορεί να υπάρχει. Να επιστρέψω στο νοσοκομείο. Ναι. Με βάση την εμπειρία και την περσινή, αλλά και την πρόσφατη εμπειρία του Νοεμβρίου, με την λογική ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν από αύριο τα ξημερώματα, πόσο, mm-hmm. σε πόσο γρήγορο χρόνο, σε πόσο χρόνο μάλλον περιμένετε ότι θα έχει ανακοπεί αυτή η τάση να αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται στο νοσοκομείο γιατί χρειάζονται νοσηλεία? Κοιτάξτε, εάν σταματήσουμε τις επαφές, η περίοδος διαμόλυνσης είναι έως 14 μέρες και οι περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν συμπτώματα στις 7 με 10 μέρες. Mm-hmm. Άρα, ήδη στο 10 μεθήμερο θα μπορούμε να δούμε. Δηλαδή, σε αυτό το διάστημα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, είναι σαφές ότι εφόσον ακολουθήσουμε όλοι τα μέτρα, θα μειωθεί η μόλυνση. Άρα, ναι, θα έχετε μια Αλλά εικόνα υπάρχει τότε. Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που και πάλι θα βγαίνει να πάει στη δουλειά. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, και αυτοί που έχουν τα επαγγέλματα αυτά που εξακολουθούν να πηγαίνουν στο γραφείο, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με τους συναδέλφους. Η μάσκα μένει συνεχώς και γυρνάμε στο σπίτι μας μόνο και βγάζουμε τη μάσκα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο που πρέπει να θυμόμαστε. Και τέλος, να σας ρωτήσω και τι γίνεται με εσάς τους ίδιους, εννοώ με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, με το προσωπικό του νοσοκομείου. Ναι. Υπήρχε πάντα εξ αρχής, υπάρχει μια η μεγάλη αγωνία να αντέχετε εσείς, να μην μολύνεστε εσείς, να μην κολλάτε εσείς, να μην έχετε απώλειες από το νοσηλευτικό προσωπικό. Ποια είναι η κατάσταση στο δικό σας? Εμείς τώρα είμαστε πολύ καλύτερα από ότι ήμασταν στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα, γιατί τώρα έχουμε εμβολιαστεί όλοι και αισθανόμαστε πολύ, πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Έχετε κάνει και τη δεύτερη δόση? Έχουμε κάνει και τη δεύτερη δόση. Ναι. Μάλιστα. Γιατί ξεκινήσαμε τέλος Δεκεμβρίου και αρχές Ιανουαρίου, τώρα έχουμε εμβολιαστεί όλοι για τις δύο δόσεις. Ελάχιστο προσωπικό δεν πρόλαβε να κάνει και τις δύο δόσεις. Αυτό σας δίνει τουλάχιστον μια ασφάλεια. Μας δίνει μια ασφάλεια, ναι. Μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα, δηλαδή πιο ασφαλείς. Η δουλειά γίνεται πάντα. Δηλαδή θα μπούμε, θα βάλουμε, πάντα κρατάμε τα μέτρα ασφάλειας και για μας και για τους άλλους. Οι μάσκες για μέσα στους θαλάμους δηλαδή των ασθενών, όλη η εξάρτηση, οι ποδιές, γάντια, ό,τι χρειάζεται. Το προσωπικό ντύσιμο και χρήσιμο και όλα τα υπόλοιπα ιατρία εξωτερικά που συνεχίζονται, όλα τα θέματα που δεν είναι COVID, τα μέτρα προστασίας εξακολουθούμε να τα τηρούμε και θα εξακολουθήσουμε να τα τηρούμε φυσικά. Αλλά αισθάνεσαι πιο ασφαλής έχοντας κάνει το εμβόλιο, ναι. Σίγουρα. Τελευταίο ερώτημα. Επειδή ακούω από συναδέλφους σας γιατρούς μια ανησυχία κατά πόσον τα νοσοκομεία είναι ασφαλή για τις non-COVID ασθένειες και για τους non-COVID ασθενείς. Δηλαδή, έρχεται ο άνθρωπος στο νοσοκομείο για μια ανάγκη διαφορετική, αλλά εκτίθεται σε ένα περιβάλλον μόλυνση σε COVID. Είναι... Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να εφαρμόζουμε τα μέτρα σχολαστικά. Εμείς, στο δικό μου νοσοκομείο, που έχουμε δύο μεγάλες μονάδες χημειοθεραπείας, κρατήσαμε τα τμήματα ανοιχτά και δεν είχαμε κανένα κρούσμα ευτυχώς. Δηλαδή, μάλιστα. Νομίζω ότι αν κρατάμε τα μέτρα, μπορούμε να προστατεύσουμε τους ασθενείς μας και όλους τους άλλους καλά. Άρα, είναι πολύ σημαντικό η τήρηση των μέτρων. Εάν είχαμε και τεστ καθημερινά για όλους, θα ήταν ακόμη καλύτερα για τους ασθενείς αυτούς που είναι ευπαθείς. Mm-hmm. Όχι για το προσωπικό εννοώ. Εμείς θα κρατήσουμε τα μέτρα ούτως ή άλλως. Αλλά ούτως ή άλλως, έτσι όπως λειτουργήσαμε, λειτουργήσε μια χαρά και δεν είχαμε διαμολύσεις. Που νομίζω ότι δείχνει και πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε τα μέτρα. Σε ένα περιβάλλον δηλαδή που υπάρχει υλικό φορτίο, που έχουμε ασθενείς COVID, παρόλα αυτά δεν είχαμε προβλήματα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό και αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκάγκα. Και εγώ, καλή δύναμη. Καλημέρα. Ευχαριστώ επίσης. Καλημέρα.